Σήμερα είχαμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού, η οποία είναι σεβαστή. Έχουμε μια καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, στο κυρίαρχος πόλος πλέον στο χώρο της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και ευρύτερα των προοδευτικών δυνάμεων, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό που επιζητούσαν οι αντίπαλοι μας στη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν επετεύθη. Από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε τον απολογισμό μας, θα δούμε τα λάθη μας, θα δούμε τις αδυναμίες μας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, παραδώσαμε μία χώρα σε κανονικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε μία χώρα με γεμάτα ταμεία. Αν σκεφτούμε ότι όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, υπήρχαν άδεια ταμεία. Σκεφτόμασταν αν θα υπέρχουν οι συντάξεις και οι πληρωμές μήνα με το μήνα. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η κατάσταση. Η Ελλάδα είναι μια άλλη χώρα, η οποία πρέπει να συνεχιστεί η ανωδική πορεία. Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι τα σενάρια και κατά καιρούς οι δηλώσεις στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μιλούσαν στην ουσία για μια επαναφορά του Δουνουτού και επιστροφή στο εφιαλτικό σενάριο των μνημονίων, να μην ισχύει και η χώρα και ο λαός να μπουν και να συνεχίσουν στο δρόμο της ανάπτυξης. Κύριε Βασαλίδη, το ποσοστό έχει εικόνα, αν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. Ναι, περίπου το ποσοστό, η Νέα Δημοκρατία θα πέσει κάτω από το 40%. Εμείς θα είμαστε γύρω στο 31,5% με 32%. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας για μας. Στο περιβάλλον το οποίο έγινε μετά τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές και αυτό που επικρατούσε στη χώρα από το κλίμα καταστροφολογίας, θα έλεγα, που έβγαινε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η οικονομία δεν πάει καλά, ότι η χώρα δεν πάει καλά. Αυτό δεν υπάρχει. Νομίζουμε όμως ότι σε αυτές τις συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι και άλλα κόμματα τα οποία διαχειρίστηκαν, και αναφέρομαι και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, κάνανε μνημόνια, είχαν μνημόνια. Είδατε ότι φτάσανε το κοινάλ, ας πούμε, συρρυκνώθηκε σε μονοψήφια ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία είχε πέσει πολύ χαμηλά. Εμείς κρατάμε ένα 32%, που είναι η αφετηρία πλέον και η βάση, ώστε στο επόμενο διάστημα, στο μέλλον, να είναι και πάλι ο ρυθμιστής των εξελίξεων στην Ελλάδα. Και ποιος είναι ο βουλευτής, πιστεύετε, που θα επικρατήσει τελικά? Ναι, από ό,τι φαίνεται, στον ομό Κοζάνης υπάρχει πιθανότητα να πάμε με 4-1 αντίστροφα. Παίζει αυτό το σενάριο και μέχρι τώρα αποτελέσματα και αυτά που έχουμε συλλέξει, προηγείται η συντρόφισσα η Καλλιόπη Ιβέτα.